η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία αποκάλυψε μια νέα εικόνα από την επιφάνεια του Άρη με τις γνωστές πλέον αράχνες στην περιοχή Inca City. Αυτές οι αράχνες δεν είναι πραγματικές αράχνες. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που προκύπτει από εποχιακές εκρήξεις αερίου διοξιδίου του άνθρακα στον κόκκινο πλανήτη. Λόγω αυτών των εκρήξεων, δημιουργούνται κάποιοι μικροί, σκουρόχρωμοι σχηματισμοί που μοιάζουν με αράχνες στην περιοχή Inca City, στη νότια πολική περιοχή του Άρη. Οι εικόνες που τραβήχτηκαν από το Mars Express Orbiter και το ExoMars Trace Gas Orbiter δείχνουν σμήνη κουκίδων που φαίνεται σαν να έχουν μικρά ποδαράκια. Οι σχηματισμοί αράχνες δημιουργούνται όταν ο καιρός αρχίζει να ζεσταίνει στο νότιο ημισφαίριο, κατά τη διάρκεια της άνοιξης του Άρη, λιώνοντας στρώματα πάγου διοξιδίου του άνθρακα. Τα χαμηλότερα στρώματα πάγου λιώνουν και μετατρέπονται σε αέριο. Καθώς το αέριο διαστέλλεται και ανεβαίνει, εκρήγνεται και απομακρύνει τα στρώματα πάγου, μεταφέροντας μαζί σκοτεινή σκόνη από τη στερεά επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια αυτού του φαινομένου, δημιουργείται αυτό το αραχνοειδές σχέδιο στην επιφάνεια του Άρη. Η περιοχή Inca City στον Άρη περιβάλλεται από γραμμικές κορυφογραμμές που μοιάζουν με ερείπια. Κάποτε θεωρούνταν απολιθωμένοι αμόλοφοι ή ίσως από μινάρια αρχαίων αριανών παγετώνων. Το 2002, ωστόσο, το Mars Orbiter αποκάλυψε ότι η Inca City είναι μέρος ενός κυκλικού στοιχείου, πλάτους περίπου 86 χιλιόμετρων. Αυτό το μέρος θα μπορούσε ίσως να είναι ένας παλιός κρατήρας που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση κάποιου αντικειμένου. Σε αυτή την περίπτωση, οι γεωμετρικές κορυφογραμμές θα μπορούσαν να είναι εισβολές μάγματος που ανέβηκαν μέσα από τον ραγισμένο, θερμενόμενο φλοιό του Άρη μετά το χτύπημα από ένα ουράνιο σώμα. Ο κρατήρας θα είχε τότε γεμίσει με ίζημα, το οποίο έκτοτε έχει διαβρωθεί. Όπως και να έχει, αυτή η περιοχή του Άρη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τις αράχνες που εμφανίζει, όσο και για τη δομή της γενικότερα. Το φαινόμενο των αραχνών βοηθά στην κατανόηση της κλιματικής δυναμικής του Άρη. Η εποχιακή απελευθέρωση του διοξιδίου του άνθρακα σε μορφή αερίου αποκαλύπτει πληροφορίες για τους κύκλους του πάγου και της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Επιπλέον, το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες για την εξέλιξη του τοπίου του Άρη. Οι εκρήξεις αυτές δημιουργούν γεωμορφολογικές δομές που μπορούν να μελετηθούν για να κατανοηθεί πώς εξελίσσεται η επιφάνεια του πλανήτη με την πάροδο του χρόνου. Τέλος, η μελέτη των αραχνών του Άρη μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της δυνατότητας ύπαρξης ζωής στον πλανήτη. Η ύπαρξη διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων μπορεί να είναι ένδειξη της δυνατότητας ύπαρξης μικροβιακής ζωής στο παρελθόν ή ακόμη και στο παρόν.